Γιατί απόψε θα γίνει κάποια παρέλαση πολύ γνωστών καλλιτεχνών σήμερα και θα είναι μια καταπληκτική φαντασμαγορική βραδιά. Και τη Γαρμπή θα τραγουδήσει, θα κάνει τουέτα με παιδιά από την ομάδα της Δέσποινας Βανδύ. Μας μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Ήταν εδώ και εκείνη στην πρόβα της και εμείς δεν μπορούσαμε να μην πάμε να την τσακώσουμε. Παιδιά, πάμε στο βίντεο. Εσείς σκεφτείτε όμως αυτό που είναι. Το έχω σκεφτεί. Εσύ μη σκέφτεσαι, το έχεις ήδη σκεφτεί. Το έχουμε ετοιμάσει τώρα εδώ με το Δημήτρη. Ωραία, πάμε να το δούμε. Α, το βίντεο αυτό το άλλο. Όχι αυτό. Κόλλησε εκεί. Αυτό το δωμάτιο του πόνου που είναι σκοτεινό. Είσαι το παράθυρό μου για τον ουρανό. Πώς προέκυψε η συνεργασία με την ομάδα της Δέσποινας Βανδύ συγκεκριμένα? Με κάλεσε η Δέσποινα και δέχτηκα την πρότασή της. Οι σχέσεις σας πώς είναι? Εξαιρετικές. Πιστεύω ότι υπάρχει μια σχέση, τουλάχιστον από τη μεριά μου, είναι σχέση εκτίμησης και πιστεύω το ίδιο είναι και από τη μεριά της. Έχετε ξεχωρίσει κάποιο από τα παιδιά? Τα παιδιά που θα κάνουμε μαζί τον ντουέτο μας είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Στέλιος Τσάκωνας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο τα παιδιά. Είχατε πάρει μέρος στην κριτική επιτροπή του Fame Story 4 πριν από 10 χρόνια περίπου. Πώς ήταν η εμπειρία σας, θα το ξανακάνατε στο άμεσο μέλλον? Τότε που το έκανα μου φαινόταν καταπληκτικό. Τώρα δεν ξέρω, είναι θέμα υποχρεώσεων, είναι τι άλλο μπορεί να προκύψει. Πάντως, δεν είναι κάτι το οποίο λέω ποτέ, ποτέ δεν λέμε ποτέ, έτσι. Υπάρχει για ακόμα μια φορά η φήμη ότι θα ξανασυνεργαστείτε με το Φίβο. Mm. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ο κόσμος φαίνεται να το θέλει πολύ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Πάντα μια συνεργασία με το Φίβο είναι καλοδεχούμενη και εκρηκτική. Στο αποτέλεσμά της πιστεύω πως θα είναι. Όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που να έχουμε συζητήσει εδώ και τώρα. Ίσως προκύψει μέχρι να βγει ο δίσκος μας που θα βγει το φθινόπωρο. Συνεχίζονται οι πολύ επιτυχημένες εμφανίσεις σας με τη Στέλλα Καλή στο φως. Πώς είναι η συνεργασία σας? Είναι καταπληκτική. Η Στέλλα είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια και έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ στις φωνές μας και φυσικά περνάμε πάρα πολύ καλά γιατί είναι πολύ καλό κορίτσι, έχει πολύ χιούμορ και είναι τα δύο βασικά που με ενδιαφέρουν. Να πω μια φράση μόνο, γιατί τους γνώρισα το καλοκαίρι, τον Διονύση τον ήξερα. Και τον Διονύση Σχοινά εννοείς. Και είχα τη χαρά να φάμε μαζί με την Κέτη και τον Διονύση. Είναι εξαιρετική γυναίκα. Με πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Μια πολύ καλή μάνα. Είναι προέκταση του Διονύση. Δηλαδή, ο ένας λύνει και ο άλλος δένει. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Ακριβώς. Είναι φοβερό. Εγώ την εκτίμησα από κοντά από την ίδια. Τι φάμε, Δημήτρη? Εκπληκτικά. Τίποτα. Αυτό είναι ψωμί, ελιά, λάμπρο μου, φτωχικό. Ντοματούλα. Μιζέρια. Μιζέρια. Κότσο Βασιλιά. Μήκονο είμαστε ένα σαρδέλα, λακέρδα, δύσκολα, δύσκολα. Κατάλαβα. Κριτσίνη, ολικής και τέτοια. Να πούμε λοιπόν για άλλη μια φορά ότι απόψε θα εντυπωσιαστείτε με αυτό που θα παρακολουθήσει στο Rising Star. Πολύ. Έχει παιδιά Γλυκερία, έχει Χριστοδάντη, έχει Δημήτρη Μπάση, έχει Ντέμι και τη Γαρμπή. Παρέλαση. Άστο σήμερα είναι το σοου, θα είναι τέλειο και ντουετάρες. Μήπως έρθουμε το βράδυ λες? Εγώ θα έρθω. Εγώ δεν μπορώ, θα μαζευτούμε σπίτι να δούμε Rising. Ωραία. Λοιπόν. Παιδιά, τι έγινε εδώ? Εσένα θα σε σκοτώσω. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σας μιλήσουμε. Δεν ξέρω.